και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκδήλωση στα πλαίσια του προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Η σημερινή εκδήλωση έχει τη μορφή Grand Rounds, δηλαδή θα εμφανιστούν ενδιαφέροντα περιστατικά που τις πιο πολλές φορές έχουν αντιμετωπιστεί στο Ιατρικό Κέντρο και αφορά τις αθλητικές κακώσεις. Οι αθλητικές κακώσεις δεν αφορούν βέβαια μόνο τους επαγγελματίες αθλητές, αφορούν και όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Η ανάγκη για μια άσκηση η οποία είναι απαραίτητη σε όλους μας ανεξαρτήτως ηλικίας μερικές φορές μας οδηγεί σε κακώσεις. Κακώσεις οι οποίες μπορούν να έχουν πολλές μορφές. Η πιο τραγική βέβαια ήταν η πρόσφατη με το χαμό του Έλληνα Ορειβάτη, που μετά από επανειλημμένες επιτυχημένες προσπάθειες να μπει στο Grand Slam παγκοσμίως της κατάκτησης όλων των κορυφών με υψόμετρο πάνω από 8.000 μέτρα, έχασε τη ζωή του στην κάθοδό του και αφού είχε κατακτήσει και την πέμπτη κορυφή. Αυτό έχει στην ιατρική βιβλιογραφία καταγράφεται με μια διαφορετική μορφή κάκωσης, αθλητικής κάκωσης ίσως, μπορούσε κανείς να πει, το εγκεφαλικό ίδημα, το MACE και το πνευμονικό ίδημα. Είναι λοιπόν κομμάτια της καθημερινής μας ζωής οι αθλητικές κακώσεις και συνεπώς με εξαιρετικό ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τις παρουσιάσεις των περιστατικών. Έχουμε την μεγάλη χαρά σήμερα η ομάδα που θα παρουσιάσει αυτά τα περιστατικά να αποτελείται από εξαιρετικούς ειδικούς για το συγκεκριμένο πρόβλημα και όχι μόνο. Με συντονιστή τον Λάκη τον Νικολάου, δεν χρειάζεται κάποια εισαγωγή ή παρουσίαση από πλευράς μου. Γνωστός σε όλους για όλες τις δραστηριότητες, τόσο τις ιατρικές, πρωτοπόρος στο θέμα των αθλητικών κακώσεων στην Ελλάδα και για τις αθλητικές του ο ίδιος δραστηριότητες. Μαζί του θα είναι ο κύριος Μπιτούνης, ορθοπαιδικός του Ιατρικού Κέντρου και ο κύριος Λεωνίδου, επίσης διευθυντής ορθοπαιδικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Να παρακαλέσω τον κύριο Νικολάου να αναλάβει το συντονισμό της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και από μένα. Είναι ο 8ος χρόνος που προσπαθούμε ένα στοιχείο επιμόρφωσης για τους συναδέρφους. Και σήμερα, στη σημερινή συνεδρία, θα πάρω σαν ερεθισμό τα ορισμένα στοιχεία που αποκόμισα πριν από 15 μέρες στο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Ορθοπαιδικών πάνω σε ένα πρόβλημα που ακόμα δεν έχουμε βρει 100% τη λύση. Μιλάω για το εξάρθημα της επιγονατίδος που όπως και για το εξάρθημα του ώμου, κυρίως σε νέους ανθρώπους, πάντα υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί στον τρόπο αντιμετώπισης. Πράγματι, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Χειρουργούμε στο πρώτο επεισόδιο. Η μέχρι τώρα θέση μας στο εξάρθημα της επιγονατίδος είναι η συντηρητική αντιμετώπιση. Και τα περισσότερα περιστατικά αντιμετωπιζόντουσαν συντηρητικά, ενώ κατευθύνοντας στο χειρουργείο κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις, όπως όταν βλέπαμε κάποιο οστεογόνινο κομμάτι μέσα από το γόνατο, κυρίως από την επιγονατίδα να έχει φύγει, οπότε αναγκαζόμαστε αρθροσκοπικά να καθαρίσουμε το γόνατο και ίσως
να αποκαταστήσουμε και κάποια στοιχεία τα οποία είχαν βλάβει, ή σε περιπτώσεις που υπήρχαν και συνοδές βλάβες στο γόνατο, οπότε λόγω του χειρουργείου και για αυτές τις βλάβες κάναμε και κάτι και για την επιγονατίδα. Και βέβαια σε σπάνιες περιπτώσεις που η επιγονατίδα δεν μπορούσε αυτόματα να αναταχθεί και αναγκαζόμασταν και το κάναμε χειρουργικά. Πριν 15 μέρες, όπως σας είπα, βρέθηκα στο Σικάγο που παρακολούθησε τις συνεδριάσεις της Αμερικανικής Ακαδημίας Ορθοπαιδικών και υπήρχε ένα συμπόσιο γύρω στις 3 με 4 ώρες όπου ασχολείται μόνο με το εξάρτημα της επιγονατίδος και δανείστηκα 2 διαφάνειες από την ομιλία ενός συναδέλφου, ο οποίος έθεσε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Μάλιστα, ο πατέρας του συγκεκριμένου συναδέλφου ήταν και αυτός ορθοπαιδικός και όπως βλέπετε στη διαφάνεια τον ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της επιγονατοδημηρίας αστάθειας. Βλέπετε κάτω την απάντηση ότι να τον συστήσει σε κάποιον άλλον ορθοπαιδικό. Αυτή ήταν δηλαδή η θέση του και ακόμα ίσως παραμένει αυτό γιατί σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί. Πριν φτάσω στα περιστατικά, θα σας βάλω λίγο στο θέμα. Μιλώντας για το τι ισχύει μέχρι τώρα, σε όλα τα άλλα ατυχήματα που έχουμε έμαρθρο στο γόνατο, που συνήθως είναι αθλητικά ατυχήματα, στατιστικά έχουμε δει ότι είναι στο 60-70%, όλοι οι ορθοπαιδικοί που ασχολούνται κυρίως με τις αθλητικές κακώσεις σκέφτονται τον πρόστιο χιαστό. Όχι, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και την επιγονατίδα, γιατί όταν μας έρχεται ο ασθενής με πολύ πλεισμένο το γόνατό του, η επιγονατίδα ήδη έχει αναταγεί αυτόματα, γιατί αυτό συνήθως συμβαίνει. Η συχνότητα, όπως βλέπετε, εξαπλασιάζεται σε νεαρά άτομα. Στο γενικό πληθυσμό είναι 5,8 στους 100.000 κατοίκους. Αυξάνει στο 29-30% στο γκρουπ των νέων παιδιών από 10 έως 17 ετών και κυρίως περισσότερο στα κορίτσια. Η αρχική αντιμετώπιση έχει αλλάξει λίγο. Αποφεύγουμε την πλήρη ακινητοποίηση, γιατί σίγουρα δεν είναι πρακτική. Δημιουργεί δυσκαμψία, δημιουργεί ατροφία στους μυς. Έτσι λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε τελευταία είναι να παρακεντήσουμε την εμάρθρωση, να βάλουμε έναν άρθηκα ο οποίος θα προστατεύει το γόνατο, κίνηση να επιτρέψουμε μέχρι εκεί που ο πόνος το επιτρέπει στον ασθενή και βέβαια μια μερική φόρτιση με πατερίτσες. Η σταθερότητα της επιγονατίδος βασίζεται και σε στατικούς και σε δυναμικούς παράγοντες. Κυρίως όμως οι δυναμικοί είναι αυτοί που έχουν μεγάλη σημασία και κυρίως ο έσω πλατής και ιδίως η μοίρα του έσω πλατέως που έρχεται να προσφυστεί στην επιγονατίδα με γωνία 65 μοίρες. Ο στατικός σταθεροποιητής που είναι η επιγονατιδομηρία, ο επιγονατιδομηρέος σύνδεσμος, δυστυχώς είναι πολύ αδύναμος και έχουμε ρήξει του συνδέσμου αυτού σχεδόν στο 100% των εξαρθρημάτων. Το εξάρθημα γίνεται όταν έχουμε μια βία κίνηση σε σύσπαση, με ταυτόχρονη σύσπαση του τετρακεφάλου και εξωτερική στροφή της κνήμης και ρευότητα της κνήμης σε σχέση με τον μυρό και φυσικά σε πτώση επάνω στο ίδιο το γόνατο, όπου έχουμε ρήξη του επιγονατιδομερίου συνδέσμου και των ινών του έσω πλατέως. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, συνήθως συμβαίνει στις αθλητικές κακώσεις. Μεγάλη σημασία να δούμε τους επιβαρυντικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε επανάληψη του εξαρθήματος και έτσι να έχουμε αυτό το γνωστό καθέξιν εξάρθημα της επιγονατίδος. Έχω βάλει με κίτρινα γράμματα τα πιο σπουδαία, όπως βλέπετε είναι πολλοί παράγοντες, αλλά κυρίως είναι η υψηλή επιγονατίδα, η δυσπλασία της τροχηλίας, η υυξημένη γωνία της επιγονατίδος σε σχέση με το μυρό και την μνήμη, η ιδιαιτερότητα της κατάφυσης του επιγονατιδικού τένοντας στην μνήμη, η εξωτερική στροφή της μνήμης, η οποία είναι συγγενής, και η γενικότερη χαλαρότητα,
Βέβαια, τα υπέρβαρα άτομα, όπως και το γυναικείο φύλο, έχουν μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων τέτοιων. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο και τα δύο γόνατα, ώστε να δούμε τη διαφορά του ενός με το άλλο και να δούμε τη διαφορά της συμμετρίας της επιγονατίδος σε σχέση με το φυσιολογικό. Στην κλινική μας εξέταση είναι λίγο δύσκολο να την κάνουμε από τη στιγμή που έχουμε ένα οξύ επεισόδιο. Δεν μας επιτρέπει ο πόνος του ασθενούς. Προσπαθούμε πάντως να δούμε τις κινήσεις της επιγονατίδος, να μετρήσουμε λίγο την Q, τη γωνία Q και το συγκεκριμένο G-sign που είναι η κίνηση της επιγονατίδας η οποία κατά τη διάρκεια της κάμψης έκτασης δημιουργεί εξωτερική στροφή. Κάνουμε τις ακτινογραφίες, κυρίως τις ακτινογραφίες της καθεφετωμένη επιγονατίδα, αυτές που ονομάζονται Mercalli View, και παίζει πάρα πολύ σπουδαίο και η προφίλ ακτινογραφία σε γωνία 60 μοιρών για να δούμε το ύψος επιγονατίδος, γιατί η υψηλή επιγονατίδα, επειδή δεν έχει ακριβώς το αντέρισμα της τροχηλίας, είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας για εξαρθρήματα. Γι' αυτό και μετράμε το πόσο ψηλή είναι με κάποιους δείκτες, όπως επίσης και τον δείκτη της επιγονατοτροχηλίας σε σχέση του ενός κόκαλου με το άλλο. Η μαγνητική πάντα είναι χρήσιμη και για να δούμε τις οστικές βλάβες και τις χόνδρινες βλάβες του γόνατος, αλλά κυρίως να κοιτάξουμε αν υπάρχει μια δυσπλασία στην τροχηλία, όπως βλέπετε στις δύο τελευταίες αυτές φωτογραφίες. Η αξονική τομογραφία θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για την απόκληση που έχει η επιγονατίδα σε σχέση με την κατάφυση του επιγονατιδικού τένοντα, που βρίσκεται δηλαδή η τροχηλία σε σχέση με την κατάφυση του τένοντος. Εδώ βλέπετε μία ανώμαλη εικόνα, εδώ μία ομαλή σε σχέση με την επαφή της επιγονατίδος στην τροχηλία και την κατάφυση του τένοντα. TTTG ονομάζεται αυτή η τεχνική, την οποία πάντα κοιτάζουμε. Άλλοι παράγοντες είναι βέβαια η ηλικία, οι δραστηριότητες του ασθενούς. Συνήθως αντιμετωπίζουμε τον ασθενή και όχι το γόνατο, και έτσι πρέπει να γίνεται. Ο τρόπος του τραυματισμού, η ιστορία, το ιστορικό και αν υπήρξε εξάρθημα επιγονατίδος και στο άλλο το γόνατο και βέβαια και το ιστορικό της οικογένειας. Θεραπεία. Θα μείνουμε στο παλιό ή σε αυτό που κυρίως συζητούσαμε, ότι όλα πηγαίνουν καλά με τη συντηρητική αντιμετώπιση. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από το βασικό κλασικό δόγμα ότι όλα τα εξαρθήματα της επιγονατίδος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συντηρητικά, παρά μόνο εκτός από αυτά τα οποία μπορεί να έχουν κάποια οστεοχόνδυνα βλάβη και ότι όλα αυτά πηγαίνουν καλά με τη συντηρητική αντιμετώπιση. Και πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα. Τα τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα μας έδειξαν ότι υπάρχει ένα ποσοστό από 17 έως 71% επανάληψη του εξαρθρήματος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μεγάλος περιορισμός σε αρκετό ποσοστό των ασθενών, έστω και μετά από επιτυχία, ας το πούμε, συντηρητική αγωγή για μείωση των αθλητικών δραστηριοτήτων. Αν το πάμε δε στο οικονομικό, θα δούμε ότι ναι μεν είναι πιο οικονομική η λύση της συντηρητικής αντιμετώπισης, αλλά δυστυχώς λιγότερο αποδοτική. Ένα παράδειγμα είναι το να πάρουμε μία κοπέλα η οποία είναι 17 ετών, η οποία έκανε το πρώτο της εξάρθημα παίζοντας μπάσκετμπολ, χωρίς να δημιουργεί μέσα στο γόνατό της ξένα σώματα, αλλά με όλους τους παράγοντες, τους άλλους επιβαρυντικούς, και να τη συγκρίνουμε με ένα ατύχημα το οποίο συνέβη μετά από βία κίνηση ή κτύπημα στο γόνατο, είναι σαν να συγκρίνουμε πορτοκάλια με μήλα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποια είναι η προοπτική του κάθε γόνατος μετά από το εξάρθημα σε σχέση πάντα με τους επιβαρυντικούς παράγοντες. Υπάρχει ένα διεθνές γκρουπ μελέτης της επιγονατιδομηρίας αστάθειας, το οποίο έδειξε ότι δυστυχώς τα ποσοστά της
να δημιουργηθεί ένα εξάρτημα, να γίνει καθέξιν εξάρτημα, είναι αρκετά μεγάλα ανάλογα με τους επιβαρυντικούς παράγοντες και έφτιαξαν κάποιους δείκτες ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι τα δύσκολα περιστατικά τα οποία θα πρέπει να οδηγηθούν στο χειρουργείο. Έτσι βλέπουμε λοιπόν κάποιους παράγοντες όπως η ψηλή επιγονατίδα, η δυσπλασία, άτομα μικρότερα από 25 χρόνια. Ο ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο της επανάληψης του εξαρθρήματος. Έτσι λοιπόν είναι καλύτερα αυτά να οδηγούνται προς το χειρουργείο. Σε αντίθεση, αν αυτοί οι παράγοντες δεν είναι τόσο επιβαρυντικοί, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τη συντηρητική αγωγή. Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο ο κίνδυνος του καινούργιου εξαρθρήματος, να επαναληφθεί δηλαδή το εξάρθημα, είναι ένα κομμάτι του παζλ. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Η μη χειρουργική αποκατάσταση έχει γρηγορότερη επιστροφή. Δεν υπάρχει το ρίσκο το χειρουργικό, αλλά υπάρχουν, όπως βλέπετε, πολλά ερωτηματικά στο τι γίνεται με το χόντρο, τι γίνεται με τους συνδέσμους, ποιο είναι το λειτουργικό αποτέλεσμα, η ποιότητα της ζωής θα ξαναγυρίσει στις αθλητικές δραστηριότητες. Που με την χειρουργική αποκατάσταση βλέπουμε ότι αυτά τα επιπλέον στοιχεία έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Τελευταία τρέχουν δύο εργασίες, μεγάλες εργασίες, η PAPI Study και η Jupiter Study, γι' αυτό έβαλα και τον πλανήτη εδώ, όπου εξετάζονται, όπως βλέπετε, είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση το θέμα του εξαρθήματος, που εξετάζονται κάποια στοιχεία ώστε να έχουμε λίγο περισσότερες απαντήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε περισσότερες ερωτήσεις από απαντήσεις. Και το θέμα μας είναι να βρούμε τους υψηλού κινδύνου ασθενείς, ώστε να μπορέσουμε να τους κατευθύνουμε στην πιο σωστή χειρουργική ή όχι απόφαση. Τώρα, στην συντηρητική θεραπεία, η αποκατάσταση είναι να βάλουμε σε έναν λειτουργικό νάρθηκα το γόνατο, να το προστατεύσουμε τουλάχιστον για 6 εβδομάδες. Προοδευτική κίνηση από 0 έως 0,30-60 και πλήρη κίνηση. Προοδευτική φόρτιση. Συνήθως αυτά τα νέα παιδιά, αν πρόκειται για νέο, μπορούν να κάνουν τζόγκινγκ στους 3 μήνες και να γυρίσουν στα σπορ στους 6 μήνες. Σε ό,τι αφορά τη χειρουργική αντιμετώπιση, είμαστε τελείως πλέον αντίθετοι στην απλή συγγραφή των μαλακών μορίων. Αντίθετοι, γιατί τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Όπως επίσης, αρκετές εργασίες έχουν μιλήσει ότι η χαλαρότητα των έξω στοιχείων ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του γόνατος με την δύναμη των έσω στοιχείων δεν δίνει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει στην χειρουργική μας αντιμετώπιση να κοιτάξουμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη εγχείρηση για όλους. Ανάλογα με το πρόβλημα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε γόνατο, είναι και η δική μας αντιμετώπιση και σε εισαγωγικά παίζουμε σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις, προσπαθώντας να περιορίσουμε αυτούς τους επιβαρυντικούς παράγοντες. Εδώ ένα παράδειγμα με την αβαθή τροχηλία, οπότε κάνουμε εμβάθυση της τροχηλίας, μετατόπιση του κνημείου και τόματος, αν δούμε ότι αυτό το TTG είναι μεγαλύτερο από 20 εκατοστά στην αξονική τομογραφία και πολλές φορές χρησιμοποιούμε, ίσως τελευταία, όλο και περισσότερο, την πλαστική της έσω πλευράς, χρησιμοποιώντας τον ημιτενοντόδη ή τον ισχνό προσαγωγό για να βοηθήσουμε τη σταθεροποίηση της έσω πλευράς. Πολύπλοκοι αλγόριθμοι, ώστε να μας οδηγήσουν στο σωστό χειρουργικό αποτέλεσμα. Δεν μένω τόσο σε αυτό, δεν θέλω να σας κουράσω. Και πάω στην αποκατάσταση που δεν διαφέρει από την αποκατάσταση της συντηρητικής, δηλαδή βάζουμε πάλι έναν λειτουργικό νάρθηκα μετά το χειρουργείο, κίνηση προοδευτική, φόρτιση προοδευτική και πάλι τα στοιχεία της επιστροφής στους 3 μήνες στο τρέξιμο και στους 6 μήνες στον αθλητισμό. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να βάλουμε και το χειρουργικό ρίσκο και τις επιπλοκές που μπορεί να έχουμε από το χειρουργείο μέχρι να μπορέσει ο αθλητής να γυρίσει στην κανονική του δραστηριότητα. Τελειώνοντας αυτή την, δεν θα έλεγα εισαγωγή, αλλά ενημέρωση, λέω ότι είναι μια εξελικτική κατάσταση η θεραπεία του εξαρθήματος της επιγονατίδος. Οπωσδήποτε χρειάζεται η μαγνητική τομογραφία. Ακόμα
στο γενικό ορθοπαιδικό πληθυσμό η σκέψη είναι της συντηρητικής αντιμετώπισης. Σίγουρα χειρουργείο σε περιπτώσεις όπου έχουμε οστεοχόνινα κατάγματα ή μεγάλα εξαρθρήματα τα οποία δεν ανατάσσονται. Και σίγουρα θα μας οδηγήσει ή όχι στο χειρουργείο οι διάφοροι επιβαρυντικοί παράγοντες. Και στους επιβαρυντικούς παράγοντες θα δώσουμε μεγάλη σημασία, γιατί θα αντιοργήσουμε τον ασθενή στο χειρουργείο. Πάντως, καθαρά χειρουργείο στο πρώτο εξάρθημα σε άτομα τα οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα ανατάξουμε συντηρητικά, σε πολύ μεγάλα οστεοχόδινα κατάγματα και εκεί που υπάρχουν ελεύθερα σώματα μέσα στο γόνατο. Έχω 2-3 περιστατικά τα οποία αφορούν δικούς μας ασθενείς. Εδώ, παραδείγματος χάρη, έχουμε μία 17χρονη κοπέλα, η οποία το 16 έκανε το πρώτο της εξάρθρημα, παίζοντας μπάσκετμπολ. Είχε πολλά μαγκώματα στο γόνατο, αλλά όχι καινούριο εξάρθρημα, και έκανε ένα δεύτερο πρόσφατα εξάρθρημα χορεύοντας. Τα διάφορα τεστ ήταν θετικά, έγινε έλεγχος των διαφόρων στοιχείων. Εδώ βλέπετε ένα ελεύθερο σώμα στη μαγνητική τομογραφία. Την επιγονατίδα να έχει πάρει μία κλίση σε σχέση με την φυσιολογική. Και στο προβληματισμό μας, τι θα κάνουμε σε αυτή την κατάσταση, ποιο από όλα τις χειρουργικές πρακτικές θα εφαρμόσουμε. Καταλαβαίνετε ότι έγινε η αφαίρεση του ελευθέρου σώματος. Εδώ φαίνεται η αρθροσκοπική αφαίρεση. Έγιναν μικροκατάγματα ώστε να αναζωογονήσουμε λίγο την περιοχή του χόνδρου από όπου έγινε το εξάρθημα, και έγινε και αποκατάσταση του έσω επιγονατιομυριαίου συνδέσμου, ώστε να αποκτήσει πάλι τη σταθερότητα. Ένα δεύτερο περιστατικό που βλέπετε εδώ, σε ένα νεαρότερο κορίτσι, 14 χρονών, όπως βλέπετε τα κορίτσια είναι περισσότερο από τα αγόρια, ήταν το εξάρθημα που έκανε παίζοντας μπάσκετμπολ. Όπως βλέπετε, πολύ μεγάλο είδημα. Η μαγνητική τομογραφία και εδώ μας έδειξε ένα κομμάτι από την επιγονατίδα χόνδρου να έχει ελευθερωθεί μέσα στο γόνατο. Έτσι λοιπόν, η σκέψη μας ήταν απευθείας χειρουργείο. Ελέγξαμε τους ανατομικούς παράγοντες που συνήθως πρέπει να ελέγχουμε αν είναι σε μεγάλο ρίσκο, και επειδή στα παιδιά πράγματι μπορούμε να δοκιμάσουμε τα πάντα από πλευράς αναγεννητικής δραστηριότητος, έγινε επανατοποθέτηση αυτού του τεμαχίου στη θέση του, και σίγουρα σειράψαμε και τους καθεκτικούς συνδέσμους της επιγονατίδος. Άλλο ένα περιστατικό, όπου είναι ένα 16 χρονών κοριτσάκι, έπαιζε τένις και γύρισε το γόνατο. Υπήρχε το εξάρθημα, είχε 2 εξαρθρήματα, προηγούμενα εξαρθρήματα σε ηλικία των 12 και των 16 ετών, και μέχρι τώρα αντιμετωπιζόταν συντηρητικά. Στην εξέταση, την κλινική εξέταση, είδαμε τα στοιχεία τα επιβαρυντικά. Στην ακτινολογική μας έδωσε κάποια στοιχεία για την κατάσταση του γόνατος, και η μαγνητική έδειξε ένα είδημα στην κατάψυξη των επιγονατιδικού του επιγονατιδομυριαίου συνδέσμου, και εκείνο που μας έκανε να μπούμε δυναμικά στο χειρουργείο είναι η απόσταση της κνημείας κατάφυσης του επιγονατιδικού τένοντα σε σχέση με την τροχηλία που ήταν αρκετά μεγάλη. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε σε χειρουργείο. Είδαμε αρθροσκοπικά ότι η επιγονατίδα είχε μια παρέκκληση. Είναι καλό όταν κάνουμε αρθροσκοπήσεις να μην βλέπουμε μόνο από τη μία είσοδο, αλλά να βλέπουμε και από τις 2 εισόδους. Εδώ βλέπετε ότι από την έξω πύλη εισόδου του αρθροσκοπίου δεν φαίνονται πολλά άσχημα στοιχεία στην επαφή της επιγονατίδας με την τροχηλία, αλλά πηγαίνοντας από την έσω είσοδο βλέπουμε ότι η επιγονατίδα κατευθύνεται πολύ προς την έξω πλευρά και σχεδόν εξαρθρώνεται στις 90 μοίρες. Έτσι λοιπόν έγινε όχι μόνο αποκατάσταση με ημιτενοντόδη
και συχνό προσαγωγό της έσω πλευράς του γόνατος, αλλά έγινε και οστεοτομία και παρεκτόπιση της κνήμης σε πιο καλή θέση από την προηγούμενη. Εδώ είναι την ημέρα που ήρθε 15 μέρες μετά το χειρουργείο της. Δεν φαίνεται άσχημα, ήταν και ένα καλά γυμνασμένο κορίτσι. Και πηγαίνω στο τελευταίο περιστατικό, το οποίο, επειδή είδα έναν ασθενή, τον οποίο είχα χειρουργήσει πριν 30 χρόνια, 35 χρόνια, το 87, όταν ήταν 16 χρονών, ο οποίος είχε αστάθεια και με όλους τους επιβαρυντικούς παράγοντες. Όλοι οι επιβαρυντικοί παράγοντες ήταν θετικοί στο Γιάννη, τον ξέρω με το όνομά του γιατί τον έχω χειρουργήσει 2 φορές και με επισκέπτεται συχνά. Έκανα λοιπόν παρεκτόπιση του κνημείου κυρτώματος σε πιο φυσιολογική θέση, κατέβασα λίγο την επιγονατίδα, με τις δυνατότητες που είχα τότε και τις γνώσεις που είχα τότε, προσπάθησα να φέρω την επιγονατίδα σε καλύτερο σημείο. Τότε δεν είχα δυνατότητα ή δεν είχα στη σκέψη μου το να ενισχύσω την έσω πλευρά με τον επιγονατίδα, με τον ημιτενοντόδη. Έτσι λοιπόν έγινε μόνο παρεκτόπιση και συγγραφή των συνδέσμων και αναδίπλωση των συνδέσμων. Εδώ είναι το γόνατό του σήμερα και τα 2 γόνατα είχε χειρουργήσει. Δεν είναι δυσαρεστημένος, είχε περιορίσει λίγο τις αθλητικές δραστηριότητες, αλλά η καινούργια του εμφάνιση ήταν γιατί είχε αναπτύξει επιγονατιδομηριαία αρθρίτιδα. Δηλαδή είχε ξεπεράσει το όριο της χονδροπάθειας και είχε αρχίσει να έχει επιγονατιδομηριαία αρθρίτιδα. Αυτά ήθελα να πω λίγο για αυτό το θέμα το οποίο ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη, ακόμα το μελετάμε και ακόμα έχουμε περισσότερες ερωτήσεις από ό,τι απαντήσεις. Ευχαριστώ. Έχω τη χαρά να προλογίσω τον επόμενο μιλητή, σαν συντονιστής που είμαι, και έχω τη χαρά γιατί με τον πατέρα του συνυπήρξαμε στο ΚΑΤ. Και ίσως το γνωρίζω από πολύ μικρό παιδί. Ο Ανδρέας Ολιονίδου ασχολήθηκε πάρα πολύ με την ορθοπαιδική, αλλά κυρίως με το Άνω Άκρο, κυρίως με τα προβλήματα του ώμου, και νομίζω ότι η εμπειρία του και οι γνώσεις του θα μας φανούν πολύτιμες. Και θα ήθελα να μας μιλήσει λίγο για τα προβλήματα του ώμου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στον καθηγητή, τον κύριο Ελάπη και τον κύριο Νικολάου. Θα μιλήσουμε για ένα συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αθλητικές κακώσεις, όπου είναι τα εξαθλήματα του ώμου. Δεν υπάρχει κάποιο conflict of interest. Και το πιο συχνό εξάθλημα του ώμου είναι το πρόστιο εξάθλημα του ώμου. Είναι στο 96% αποτέλεσμα κάποιου τραυματισμού. Εμφανίζεται κυρίως σε άρνες και στο 50% αφορά τις ηλικίες 15-29 χρονών. Και συνήθως προκαλείται από μία πτώση πάνω στο χέρι το οποίο είτε είναι ευθύ, είτε είναι σε απαγωγή και έξω στροφή.
Η άρθρωση του ώμου επιτρέπει το μεγαλύτερο βαθμό κινήσεων από όλες τις αρθρώσεις στο ανθρώπινο σώμα. Και σαν αποτέλεσμα, είναι μια άρθρωση η οποία έχει μια εγγενή αστάθεια. Τίνει να φύγει προς και να εξαρθρωθεί. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν στατικοί και δυναμικοί σταθεροποιητές της άρθρωσης. Η στατική είναι ο επιχείλιος κόνδρος και έχουμε και τους δυναμικούς, όπως το στροφικό πέταλο, που στένονται γύρω από τον ώμο. Το εξάθλημα του ώμου τις πιο πολλές φορές είναι τραυματικό, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι τραυματικό σαν αποτέλεσμα από μία πτώση. Παρ' όλα αυτά, λιγότερο συχνά, αλλά πολύ και αυτό το βλέπουμε, είναι το εξάρθημα το οποίο συμβαίνει σαν αποτέλεσμα μιας ελαστικότητας των αρθρώσεων, είτε στα πλαίσια κάποιας νόσου του κολαγόνου, είτε σε απλά αυτό που λέμε σύνδρομο επικινητικών αρθρώσεων. Και αυτές τώρα είναι πραγματικές περιπτώσεις που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ στο ιατρικό κέντρο. Αυτός είναι ένας 20χρονος, ο οποίος πάει πολύ συχνά στο γυμναστήριο, κάνει σκι σε υψηλό επίπεδο, πάει και σε αγώνες σκι, ο οποίος είναι υγιέστατος και δουλεύει σε ένα γραφείο. Και έπαθε το πρώτο του εξάρθημα όταν έπεσε στο χέρι του σε έναν αγώνα σκι. Και εμφανίζεται και στη μαγνητική του βλέπουμε την βλάβη του επιχειλίου χόνδρου. Και εδώ πέρα υπάρχουν πλέον ορισμένες ερωτήσεις που μας κάνει ο ασθενής και που κάνουμε και εμείς τον εαυτό μας. Χρειάζεται χειρουργείο? Πότε χρειάζεται χειρουργείο? Τι είδους χειρουργείου? Και αν χειρουργηθεί, τι ποσοστό υποτροπής υπάρχει? Στην πρώτη ερώτηση, αν χρειάζεται χειρουργείο, η απάντηση πλέον είναι σχετικά ξεκάθαρη. Έχουν γίνει μελέτες από το 1950 και μετά έχουν παρακολουθήσει τις εξαρθρώσεις ώμου σε βάθος χρόνου. Και πλέον ξέρουμε ότι κάποιος ο οποίος είναι στην ηλικία των 20 χρονών, άντρας, έχει ποσοστό περαιτέρω εξαρθημάτων 72%. Στην δε ηλικία κάτω από 20 χρονών και κάτω από 16 χρονών, τα ποσοστά αυτά πλέον δεν είναι 84%, ξέρουμε ότι ξεπερνάνε το 90%. Άρα η απάντηση είναι ναι. Αν δεν θέλουμε να εξαρθρωθεί ξανά, θα πρέπει να χειρουργηθεί. Και γιατί δεν θέλουμε να εξαρθρωθεί ξανά όμως? Γιατί πρώτον, κάθε φορά όπου όμως εξαρθρώνεται, τρώγεται όλο και παραπάνω χόνδρος και έτσι μια απλή αρθροσκόπηση στα χέρια ενός εξειδικευμένου ορθοπαιδικού γίνεται μετά μια πιο δύσκολη επέμβαση, όπως θα δούμε παρακάτω, όπου θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε απώλεια οστού και θα πρέπει να γίνουν πιο μεγάλη χειρουργία με πιο μεγάλη αποκατάσταση, ίσως και ανοιχτά χειρουργία. Η δεύτερη ερώτηση είναι πότε χρειάζομαι το χειρουργείο, πότε πρέπει να το κάνω. Η απάντηση είναι θα πρέπει να γίνει. Είναι μια θεωρητική απάντηση. Η απάντηση είναι θα πρέπει να γίνει ώστε να μην ξαναβγεί όμως. Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να επανέλθουμε σε αθλητικές δραστηριότητες, θα πρέπει να χειρουργηθούμε. Και αυτό το οποίο βρήκε σε μια πρόσφατη, το 2009, έρευνα, είναι ότι οι άρενες, οι οποίοι στο πρώτο εξάφτημα χειρουργηθήκαν σε περισσότερο από 6 μήνες από την αρχική βλάβη, είχαν περισσότερο ποσοστό υποτροπών. Άρα, εφόσον αποφασιστεί το χειρουργείο, καλό είναι να γίνει. Τι χειρουργείο χρειάζομαι, είναι η επόμενη ερώτηση. Η απάντηση είναι αρθροσκόπηση ώμου. Και πώς υπολογίζεται αυτό? Αυτός είναι ένας, το ISIS score, το οποίο είναι ένα πολύ συγκεκριμένο score το οποίο χρησιμοποιούμε και με βάση ορισμένους παράγοντες, όπως την ηλικία του ασθενούς, το αν συμμετέχουν σε professional sport και σε αθλήματα τα οποία είναι αθλήματα επαφής, με το αν έχουν χαλαρότητα των αρθρώσεων, με το αν ήδη έχει φαγωθεί λίγο κόκκαλο στην εθνογραφία, είτε στο βραχιόνιο, είτε στην ομογλήμη. Και με βάση αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε το ποσοστό υποτροπής με μία αρθροσκόπηση. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα είναι μικρό το ποσοστό υποτροπής. Άρα μπορεί να γίνει αρθροσκόπηση. Το ποσοστό υποτροπής του είναι μελετημένο 5-10% στα 10 χρόνια εφόσον αντιμετωπιστεί αρθροσκοπικά. Ας θυμηθούμε ότι αν δεν αντιμετωπιζόταν αρθροσκοπικά, αυτό θα ήταν πάνω από 70%. Και έτσι έγινε η αρθροσκοπική αποκατάσταση, όπου στην αρχή αναγνωρίζουμε τη ρήξη του επιχείλιου χόνδρου, την κινητοποιούμε ώστε να ξεκολλήσει από την ομογλήμη. Εδώ πέρα θα την πάρω και θα την βάλω στη θέση που ανήκει, όπου είναι εκεί. Μετά αυτό που θα κάνουμε είναι θα βάλουμε ειδικές άγκυρες, όπου είναι όπως βάζουμε την τέντα στην παραλία, ακριβώς έτσι μπαίνει στο κόκαλο και χειράματα και πλέον ράβουμε τον επιχείλιο χόνδρο. Περνάμε, αυτά είναι τα ράματα.
Και αφού περαστούν τα ράματα, μετά δένονται οι κόμποι και πλέον ο επιχείλειος χώρος που ήταν μακριά έχει έρθει κοντά. Και όμως αυτός πλέον είναι σταθερός. Το κοιτάμε και από την πάνω μεριά και πλέον έχουμε έναν σταθερό ώμο, ο οποίος θα, μετά από λίγες εβδομάδες σε μια ανάρτηση θα ξεκινήσει φυσιοθεραπεία και θα πάει μια χαρά. Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση και είναι η απόδειξη γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε έναν ώμο να μπαινοβγαίνει. Αυτός είναι ένας νεαρός πίστης, ο οποίος κάνει bodybuilding. Ο οποίος όταν του βγήκε ο ώμος την πρώτη φορά, στα 17 του, δεν του προτάθηκε να γίνει χειρουργείο, το αμέλησε και ο ίδιος και σαν αποτέλεσμα έκτοτε του έχει βγει 15 φορές. Η τελευταία φορά που του έρθει να με δει εμένα ήταν γιατί του είχε βγει στον ύπνο την ώρα που κοιμόταν, δηλαδή με πολύ μικρή δραστηριότητα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει και έλλειμμα στο βραχιόνιο, αλλά έχει έλλειμμα και στην ομογλήμη. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρουμε ότι ο ώμος είναι ασταθής, όχι λόγω των μαλακών μορίων τα οποία μπορούμε να τα σειράψουμε, αλλά λόγω ελλειμμάτων οστικών. Γιατί κάθε φορά που βγαίνει ο ώμος, τι γίνεται, το βραχιόνιο μετατοπίζεται μπροστά και τρώγεται και όλο και παραπάνω κόκαλο και από το βραχιόνιο και από την ομογλήμη. Εδώ πέρα, έτσι και αλλιώς, με βάση το σκορ που ξέρουμε, επειδή έχει οστική απώλεια στο βραχιόνιο, την ομογλήμη, σηκώνει βάρη και είναι και επαγγελματίας αθλητής, δεν θα μπορούσε να χειρουργηθεί με αρθροσκόπηση. Ξέρουμε ότι αν χάσεις 20% της ομογλήμης σου, η αρθροσκόπηση μάλλον τίνει να αποτύχει. Και τα τελευταία χρόνια υπάρχει ο όρος on track, off track, το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει αν το βραχιόνιό μας είναι μέσα στην πορεία του, στην ομογλήμη, ή όχι. Και σε αυτόν δεν είναι. Σαν αποτέλεσμα, πλέον εφόσον η αρθροσκόπηση δεν έχει θέση εδώ, προχωράμε σε μια οστική επέμβαση, η οποία εδώ τι είναι, παίρνουμε ένα κομμάτι οστού είτε από την κορυφαϊκή απόφυση, είτε μόσχευμα από την ομογλήμη, και είτε με βίδες είτε με ράματα, το βάζουμε στην προστινή επιφάνεια της ομογλήμης, σε μια απόπειρα να ανασυνθέσουμε την ομογλήμη και ως εκ τούτου όμως πια να μην βγαίνει. Είναι ένα ανοιχτό χειρουργείο με μια μικρή τομή. Θεωρητικά μπορεί να γίνει και αρθροσκοπικά, αλλά αυτό είναι ένα συνεχώς debate στους χειρουργούς όμως. Σε αυτή την περίπτωση έκανε ένα ανοιχτό χειρουργείο, πήρα ένα κομμάτι της κορακοειδούς και το έβαλε εδώ πέρα, είναι η επέμβαση Λαταρζέ με δύο βίδες, ήταν απόλυτα ευχαριστημένος. Ξεκίνησε την άρση βαρών στους 6 μήνες με το χειρουργείο. Η τρίτη περίπτωση είναι ένας τενίστας, 30 χρονών, ο οποίος έπεσε και έπαθε σε πρώτη φάση ένα κάταγμα της ομογλήμης του και εξάρθημα του ώμου. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το οστικό μπάνκερ, δηλαδή ο ώμος βγήκε και έσπασε η ομογλήμη. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, αυτό χρειάζεται να φτιαχτεί. Και πλέον η εξειδίκευση και η τεχνολογία μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να το κάνουμε αρθροσκοπικά. Βλέπουμε το κομμάτι οστού, το οποίο είναι προς τα πίσω, και έχει πάνω του τον επιχείλειο χόνδρο. Περνάμε τα ράματα πάλι όπως και στην πρώτη περίπτωση, πάνω και κάτω από το κόκαλο, και στο τέλος όλο έχει μεταφερθεί μπροστά και έχει κολλήσει με καλά αποτελέσματα. Η τέταρτη περίπτωση είναι ένας 35χρονος, ο οποίος έπεσε στο μπάσκετ έπεσε, και κάνει και υποβρύχιο ψάρεμα. Και του βγήκε ο ώμος για πρώτη φορά. Ερχόμαστε στις ίδιες ερωτήσεις. Χρειάζεται χειρουργείο? Πότε το χρειάζεται? Τι είδους χειρουργείο και ποιο είναι το ποσοστό υποτροπής? Ξέρουμε πλέον ότι μάλλον δεν είναι σωστό να του προτείνουμε χειρουργείο εξ αρχής, διότι το ποσοστό υποτροπής του είναι μικρό. Είναι λιγότερο από 30%. Άρα τι κάνουμε με βάση τα πρωτόκολλα που έχουμε και θα πούμε και μετά, τον αφήνουμε να κινητοποιηθεί όπως το επιτρέπει ο φόνος του. Παλιά υπήρχε ένα debate για το αν έπρεπε να μπει ένα συναρτηκάκι με το χέρι σε έξω στροφή, αλλά αυτό πλέον δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν βοηθάει κάπου. Και του αναφύνουμε 3 έως 6 μήνες για να τον αξιολογήσουμε. Αν στου 3 έως 6 μήνες έχει συνεχόμενα αισθήματα αστάθεια, πόνου ή αν ομιγέννητο ξαναβγεί ο ώμος του, τότε πλέον έχει ξεκάθαρη ένδειξη για χειρουργείο. Και εδώ πέρα, όντως, στου 6 μήνες δεν ξαναβγήκε ο ώμος του, αλλά είχε ένα αίσθημα αστάθεια. Και σαν αποτέλεσμα, αυτός είναι ο επιχείλειος χόνδρος, είχε πέσει πίσω, τον φέραμε μπροστά και σειράφτηκε. Και πήγε μια χαρά. Αλλά δεν ήταν η πρώτη μας επιλογή το χειρουργείο. Οδηγηθήκαμε από τα συμπτώματα του ασθενούς. Η τελική περίπτωση είναι το άλλο σπέκτρουμ, γιατί
κάτι που πρέπει να θέσουμε είναι ότι οι αθλητές δεν είναι μόνο οι νεαροί, είναι και πιο μεγάλες ηλικίες αθλητές. Εδώ πέρα έχουμε έναν 45 χρονών, ο οποίος έβγαλε τον νόμο του για πρώτη φορά παίζοντας τένις. Όσο προχωράμε στη ζωή, είναι πιο συχνό να πάθει μια βλάβη όχι ο χόνδρος της άρθρωσης, αλλά ο τένοντας, ο οποίος περιβάλλει την άρθρωση. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει πάθει μια ρήξη του στροφικού πετάλου, του τένοντα του ώμου. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε εδώ πέρα τον τένοντα που είναι κομμένος. Θα τον πάρω τώρα και θα τον βάλω στη θέση που πρέπει να είναι, για να σας την δείξω. Η θέση είναι αυτή. Εκεί πέρα ανήκει, είχε κοπεί. Και το τελικό αποτέλεσμα, αφού ράφτηκε με άγκυρες και ράμα. Υπάρχει και μία bonus case, που είναι μία πρόσφατη case αυτή, μετά από την τελική, όπου είναι ένας 35χρονος, ο οποίος δεν έπαθε εξάρθημα της γλινοβραχιονίου άρθρωσης, αλλά εξάρθημα της ακρομιοκλειδικής άρθρωσης. Της άρθρωσης μεταξύ της κλίδας και του ακρομίου. Έπεσε στο ποδόσφαιρο και ήταν η πρώτη φορά που το έπαθε αυτό. Είναι η ταξινόμηση του εξαρθρήματος της ακρομιοκλειδικής, περιλαμβάνει 6 τύπους. Η κάκωση αυτού του ασθενού ήταν το 3. Είχε εξαρθρωθεί, αλλά δεν ήταν πάνω από 100%. Σε αυτή την περίπτωση, και επειδή πονούσε για παραπάνω από 8 εβδομάδες, του προτείναμε και κάναμε αποκατάσταση με έναν τεχνητό σύνδεσμο, το σύνδεσμο LARS, με μία μικρή τομή στο μπροστινό σημείο του ώμου. Και βλέπουμε, αυτή είναι η επέμβαση που κάναμε εδώ στο ιατρικό, ότι πλέον έχει αποκατασταθεί το εξάρθρωμα. Και μετά από 6 εβδομάδες επέστρεψε σταδιακά στις δραστηριότητές του. Άρα, σε ό,τι αφορά τα εξαρθρήματα του ώμου, πλέον γνωρίζουμε ότι κάτω από 25 χρονών και με βάση τα κριτήρια, στο πρώτο εξάρθρημα μπορούμε να συμβουλέψουμε τον ασθενή, θα του κάνουμε πάντα μαγνητική, για τις πιθανότητες υποτροπής και ίσως για την αρθροσκόπηση του ώμου, εφόσον συμφωνήσει. Στην ηλικία 25 έως 40 χρονών, αυτό το οποίο κάνουμε είναι τον κινητοποιούμε όπως το επιτρέπει ο πόνος του, και αν συνεχίζει να έχει αστάθεια και δεν έχει άλλες κακώσεις, τότε δεν χρειάζεται κάποιο χειρουργείο. Και πολύ σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι σε όσους είναι πάνω από 40, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το στροφικό πέταλο, τους τένοντες του ώμου, γιατί μπορεί να κοπούνε σε ένα εξάρθρωμα. Και άρα, ανεξάρτητα από το αν έχουν κάποια κάκωση ή όχι, πρέπει πάντα να γίνεται ή μαγνητική ή υπέρηχο, ώστε να αξιολογήσουμε την κατάσταση του στροφικού πετάλου. Γιατί αν έχει κοπεί τραυματικά, τότε πρέπει να χειρουργηθούν για να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Νομίζω ότι αυτά τα δύο συναφή θέματα που αφορούν εξαρθρήματα και κυρίως εξαρθρήματα τα οποία έχουν σχέση με τις αθλητικές κακώσεις. Το βασικό ερώτημα είναι χειρουργούμε στο πρώτο εξάρθημα. Ποια είναι η θέση σου? Σε ό,τι αφορά την άρθρωση του ώμου, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε νεαρές ηλικίες, να δίνονται στους ασθενείς όλα τα δεδομένα. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ξέρουμε, ειδικά κάτω από 20 χρονών, το πρώτο εξάρθρημα όμως θα ξαναβγεί. Πλέον το γνωρίζουμε. Άρα και δεν θέλουμε να ξαναβγεί, διότι όταν ξαναβγαίνει δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα και πιθανόν πιο δύσκολα χειρουργία μετά. Και πρόσφατα είχαμε έναν 16χρονο στο ιατρικό, όπου τον έβγαλε τον ώμο του, του τον ανέταξα και έκανα μια τίμια συζήτηση με τους γονείς και τον ασθενή. Και συζητήσαμε ότι αν αυτός ο ώμος δεν φτιαχτεί, η πιθανότητα να ξαναβγεί αγγίζει το 97%. Και επέλεξαν να τον φτιάξουμε. Και έτσι, στο οξύ επεισόδιο, μια μέρα μετά τον τραυματισμό, του κάναμε αρθροσκόπηση ώμου με άριστα αποτελέσματα. Αν ήταν το δικό μου παιδί, είχε τραυματιστεί κάτω από 20 χρονών, χωρίς δισταγμό, θα του συνιστούσα να κάνει αρθροσκοπική αποκατάσταση. Είναι λίγο δύσκολο για τον γονέα, είναι δύσκολο για τον ασθενή, έχοντας και κάποιες
ας το πούμε, ας μην τις πω λανθασμένες, αλλά κάποιες παλιότερες αντιλήψεις στο ότι μπορούν αυτά τα εξαρθρήματα είτε του γόνατος είτε της, του ώμου να γίνουν συντηρητικά, να δεχθούν το χειρουργείο. Γιατί το ανέφερα στην δική μου την ομιλία ότι είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση. Δηλαδή ακόμα ψάχνουμε ορισμένα πράγματα για να δώσουμε καλύτερες απαντήσεις, με γνώμονα πάντα όχι μόνο τη σωστή θεραπευτική οδό, αλλά και την πιο γρήγορη θεραπευτική οδό. Γιατί το να μείνει να κάνει ένα συντηρητικό πρόγραμμα κάποιος που εκ των προτέρων ξέρουμε ότι δεν θα αποδώσει, το θεωρώ λάθος. Έτυχε τη δεκαετία του 80, από κάτι ιστορικό που αφορά τον νόμο, να γίνει μια μεγάλη εργασία στις στρατιωτικές σχολές της Αμερικής, όπου συνήθως είχαν πολλά εξαρθρήματα λόγω του αλεξίπτωτου, λόγω της πολύ έντονης αθλητικής δραστηριότητας που βάζανε τους νέους στρατιώτες, τους νέους αξιωματικούς σε αυτές τις στρατιωτικές σχολές, και κάνανε μια τυφλή μέθοδο αντιμετώπισης. Άλλους τους ακινητοποιούσαν τελείως για κάποιο χρονικό διάστημα, άλλους τους κινητοποιούσαν αμέσως, και μόλις είχαν αρχίσει να γίνονται τότε στην ορθοπαιδική οι πρώτες αρθροσκοπήσεις. Και επειδή μερικά εξαρθρήματα ερχόντουσαν χωρίς να έχουν αναταγή, μαζί με την νάρκωση που δίνανε για να κάνουν ανάταξη του εξαρθήματος, κάναν και αρθροσκόπηση. Έτσι κι αλλιώς κοιμόταν ο ασθενής και είχαν τη δυνατότητα να βάλουν το αρθροσκόπιο μέσα. Δεν κάναν καμιά χειρουργική πράξη, απλώς κοιτούσαν τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι ενώ στις άλλες περιπτώσεις το πρώτο εξάρθημα κατά 90-95% ακολουθούσε και δεύτερο και τρίτο, σε αυτά τα οποία αρθροσκοπούσαν, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα άλλο, απλώς καθαρίζαν την άρθρωση, είχαν μία μείωση 50% των εξαρθημάτων. Αυτό τους έδωσε την ιδέα ότι και ο καθαρισμός και μόνο του ώμου άφηνε τα στοιχεία να κολλήσουν πιο άνετα. Και έτσι ξεκίνησε η σκέψη της αποκατάστασης της αρθροσκοπικής και η εξέλιξη βέβαια της τεχνολογίας. Για το γόνατο δεν μπορώ να πω τίποτα ιδιαίτερο, αλλά ακόμα ψάχνουμε ποια θα είναι η καλύτερη λύση στο πρώτο εξάρτημα, κυρίως αυτές τις νεαρές ηλικίες. Αυτό που είχα σκεφτεί να σας ρωτήσω από την εμπειρία σας είναι ότι όταν θα κάνετε ένα χειρουργείο για πρώτο εξάρτημα επί γονατίδας σε μια νεαρή κοπέλα η οποία έχει ένα στεοχόνδρινο σωμάτιο, χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες, μαζί με το στεοχόνδρινο σωμάτιο που θα αφαιρέσετε, θα σκεφτείτε ή θα της προτείνετε να κάνει εκείνη την ώρα την ανακατασκευή του MPFL, ή θα το προγραμματίσετε για πιο μετά? Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας επιβαρυντικός παράγον και δεν έχουμε και ιστορικό στο άλλο το πόδι, δεν έχει ιστορικό από την οικογένεια, και μια και θα είμαι και θα έχει κοιμηθεί το κορίτσι, θα έχω κάνει την αρθροσκόπηση, τότε κάνω μια αναδίπλωση του MPFL, του επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου, χωρίς περαιτέρω αποκατάσταση με η μητενοντόδη ή με κάποιο μόσχευμα του συνδέσμου αυτού. Απλώς, και επειδή θα είναι φρέσκο, πιστεύω ότι η αποκατάσταση θα έχει καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στον τρίτο και βασικότερο ομιλητή μας, τον κύριο Μπιτούνη, τον Βασίλη τον Μπιτούνη, με τον οποίο συνδέομαι εδώ και 40 χρόνια με πολύ στενή φιλία και συναδελφικότητα. Και δίνω το βήμα στον κύριο Μητρού.
Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, αγαπητέ Φινελάκη, 40 χρόνια πλάς, ε! 40 χρόνια πλάς. Ο Ανδρέας Ενέος συνάδελφος είναι εξαιρετικός και στη συμπεριφορά του και σε όλα και εξαιρετικός δεύτερος και ο καθηγητής μας βέβαια πάντα σεβαστός και εξαιρετικός. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν κάνω θετικές κακώσεις. Είμαι ο Κέζιον Σέρτζο. Θα σας μιλήσω όμως για την θερμοπροφύλαξη στη λαθροσκοπική χειρουργική. Εάν το θέμα είναι ενδιαφέρον ή όχι. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι αν κάνουμε ολικές θρομβευτικές του ισχύ του γόνατος, είναι πολύ σπουδαίο πρόβλημα η θρομβευτική νόσος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν δώσουμε κάποια προστασία, τότε έχουμε 50% περιστατικά DVT και PE. Και βέβαια, τα γνωρίζουμε πολύ καλά πώς αυτά εξελίσσονται με αυτόν τον πόνο που υπάρχει, το ίδρυμα στο καφ, στην τομική πόνου και βέβαια την πνευματική εμβολή, η οποία επακολουθεί. Όπως ξέρετε, η αρθροσκοπική του γόνατος είναι η πιο συχνά εκτελούμενη χειρουργική επέμβαση σήμερα. Περίπου 3 εκατομμύρια επεμβάζονται κάθε χρόνο και δεν χρησιμοποιείται η αρθροπροφύλαξη σαν ρουτίνα. Παρά τα αυτά, υπάρχουν σποραδικά reports, όπως θα δείτε, τα οποία λένε ότι υπάρχουν διάφορα επεισόδια. Και επειδή πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του litigation, καλό να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι κάνουμε. Ξέρουμε λοιπόν ότι αυτοί λοιπόν, ενώ η χρονότητα είναι πολύ μικρή, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου. Και σας είπα και πάλι, υπάρχουν σποραδικά επεισόδια και δεν έχουμε και μελέτες που να μας προστατεύουν 100%. Ωστόσο, αν κάνετε venograms, δηλαδή φιλοπογραφή μετά από αρθροσκόπηση του γόνατος, θα δείτε ένα περιστατικό 18% των ασθενών να εμφανίζονται περιφερειακές πνευμοθρομβώσεις. Έχουν σημασία αυτές, πιστεύω πως όχι. Και το λέγω πάντα στους ασθενείς, ότι όταν κάνεις ένα φιλοπογράφημα μετά από μια οποιαδήποτε επέμβαση, θα δεις κάποιες μορφές τρόμωσης. Αυτό πρέπει να αποτελεί στοιχείο κλινικής διαγνώσης τρομβώσης, αλλά υπάρχει εκεί. Βεβαίως, όταν είναι πιο πρόξιμα, αλλά είναι συμπτωματικές. Και ένα μικρό ποσοστό από αυτές μπορεί να προχωρήσει και να γίνει συμπτωματικό σαν pulmonary embolism. Επομένως, δεν έχει νόημα να χρησιμοποιούμε σαν ρουτίνα στην απλή αρθροσκόπηση. Και αν δούμε αυτή την εργασία, που είναι χιλιάδες περιστατικά, θα υπήρχαν 117 περιπτώσεις. Και ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη? Είναι η ηλικία, αν είσαι γυναίκα ή άνδρας, ο χρόνος που ανάλωσες στην κίνηση, αν υπάρχει ιστορικό καρκινικής νόσου, και αυτό που λέει complexity of the surgery. Καμιά φορά μια απλή αρθροσκόπηση γίνεται περίπλοκη. Διάβαζα δεχτές ένα report ότι σε ασθενείς που προσπαθούσαν να βγάλουν τη ρίζα του μηνίσκου, που απαιτεί πιο πολλές κινήσεις, πιο κοντά στα αγγεία, είναι ένας σημαντικός κίνδυνος για να κάνει κανείς πνευμοθρόμβωση. Και βέβαια είναι ο τύπος της αναισθησίας και διάφορα νοσήματα που έχουν ασθενείς. Εδώ λοιπόν σας δείχνω ποια είναι αυτά που έχουν μεγάλη σημασία. Είναι η μισχυδομή κυρίως του μηνίσκου, η συγγραφή του μηνίσκου, στην οποία αυτή συνδυάζεται και με τη μίμη φόρτιση στη συνέχεια του γόνατος, η κατασκευή του προστίου χειριστού οπωσδήποτε, ή με νεκτομές, που η πραγματική μενεκτομή, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μια πολύ μεγάλη επέμβαση, παίρνει χρόνο πολύ, είναι αιματηρή διαδικασία, οι χοντροπιστικές και το δοντεμπλεντεμάν που υπάρχει. Δεν φαίνεται η αναισθησία να παίζει μεγάλο ρόλο. Παλιά πιστεύαμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι κάνουν regional anesthesia είχαν καλύτερη προοπτική, δεν φαίνεται όμως αυτό να έχει κάποια μεγάλη σημασία. Εδώ λοιπόν θα δούμε ότι με ενώ είναι 1% λιγότερος από το 100% που το κύριος της πνευματικής εμβολής, βλέπετε ότι υπήρχε και ένας θάνατος και υπήρχαν και 3 περιστατικά στις 10.000. Δεν είναι πολύ σπουδαίο αυτό, αλλά δεν υπάρχει εμβολία καμία. Σε αυτό που θα το τύχει είναι πολύ σπουδαίο, ιδιαίτερα σας είπα και πάλι στην εποχή του litigation. Και βέβαια, πάντα θα πούμε αυτό για το soft tissue injuries, πόσο προσεκτικός είναι ο χειρουργός, πόσο χρησιμοποιούμε το τουρνικέ, που δεν ξέρω αν είναι σωστή ή κακή πρακτική που χρησιμοποιούμε, πόσο τραυματίζουμε τα οστά και πόσο βέβαια κινητοποιούμε το ασθενή στη συνέχεια. Παρά τα αυτά, πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, πρέπει πάντα να το λέμε στον ασθενή και πάντα να εμπλέκουμε τον ασθενή στην συζήτηση. Δηλαδή ότι δεν χρειάζεσαι, αλλά ενδεχομένως για λίγες μέρες πρέπει να πάρεις την κατάλληλη θρομποφύλαξη, ιδιαίτερα δε όταν φτιάχνει πιεστούς ή κάνει πιο κόμπλεξ εγχειρήσεις. Έτσι λοιπόν βλέπετε εδώ πέρα πώς συνδέονται αυτοί οι διάφοροι κίνδυνοι που πρέπει να μιλήσουμε, η ηλικία, multiply times 2, ο χρόνος, αν ξεπεράσουμε τα 90 λεπτά για κάποια επέμβαση times 3, σας είπα οι γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά, που παίρνουν hormone replacement therapy, που έχουν ιστορικό καρκίνο και βέβαια αυτοί που έχουν ιστορικό
Δημητή, αυτοί είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν αυξημένο ρίσκο και πρέπει να λάβουμε υπόψη. Σας είπα και πάλι ότι αν κάνει κανείς μια πολύ εξειδικευμένη επέμβαση όπως είναι το SNR Construction, δεν είναι, είναι ποιος την κάνει τώρα και ποιος θα είναι ο ικανός, θα την κάνει ο Λάξο Νικολάου, είναι νότα ρίσκο και όπως και η Σεφή νότα ρίσκο, αλλά αν κανείς αναλώσει πολύ χρόνο να κάνει την κανείς πολλούς χειρισμούς μέσα στο πάντο, τότε υπάρχει αυτό το κλασικό ρητμό του τρεπάντα κατά την που you need good surgeons. Χρειαζόμαστε, ο χειρουργός δεν είναι καλός. Άμα ο χειρουργός δεν είναι καλός, ό,τι και να γίνει, πάντα δημιουργεί κινδύνους. Εδώ σας δείχνω λοιπόν μια άλλη εργασία που δείχνει ότι σε ασθενείς που δεν έδωσαν προφύλαξη και σε, έχαμε σημαντικό φόλο από 2-8 εβδομάδες, βλέπετε δεν υπήρξε καμία, κανένα περιστατικό συμπτωματικής φλεβοθρομβώσεως. Και το ξαναλέω πάλι, όχι αυτές που διαγνώσει κανείς με φλεβογράφημα, αλλά αυτές που διαγνώσει κανείς κλινικά. Άρα λοιπόν δεν έχουμε σαφή guideline στην κατεύθυνση αυτή. Πρέπει να κάνουμε αυτό το aggregation του κινδύνου, πρέπει να βάζουμε πολλά πράγματα μαζί. Να θυμόμαστε ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλο evidence. Να θυμόμαστε το SCP, που είναι πολύ σπουδαίο στα guideline, ότι πρέπει να το χρησιμοποιούμε, αλλά όπου υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να χρησιμοποιούμε, που αντιλαμβάνεστε πόσο εδώ ο χειρουργός πρέπει να αποφασίσει αν υπάρχει αυτό ο κίνδυνος. Και αυτό, αν αρχίσουμε να δίνουμε, πρέπει να δίνουμε μέχρι να έχει ασθενή full ambulation. Όχι, θα δώσουμε 3-5 μέρες μέχρι να ασθενή να έχει πλήρη ασθενή, θα μπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Τόσο είχε ένα άλλο consensus που έλεγε ότι δεν χρειάζεται. Χρειάζεται όμως να δίνουμε όταν δίνουμε χειρουργική γνώση. Και βέβαια, το ΑΟΣ, το American Academy of Orthopedic Surgeons, προπέρυσι είπε ότι δεν απαιτείται να έχουμε ρουτίνα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε πολλά πράγματα ακόμα. Πρέπει να δούμε ποιοι ασθενείς είναι σε κίνδυνο. Πρέπει να ασχοληθούμε γι' αυτό. Και εμείς στην Ορθοπαιδική Εταιρεία, ο κ. Νικολάου και ο κ. Σας, είχαμε γράψει ένα βιβλίο τότε που δίναμε κατευθύνσεις οδηγίες για να προστατεύσουν τους συναδέλφους καθοδηγώντας τι πρέπει να κάνουν ανά περίπτωση. Εμείς σας τρώγω τον χρόνο εδώ πέρα. Θα δείτε στην τρίτη σελίδα εδώ πέρα ότι ενώ δεν υπάρχουν μελέτες κλπ. Πάντοτε χρησιμοποιούμε μηχανικές μεθόδους τρομοκρατίας που είναι πολύ ενδιαφέρον. Και στου ασθενεί που δεν έχουν παράγοντα κινδύνου, δεν προτείνουμε τη χρήση φαρμάκων. Σε αυτού που έχουν παράγοντα κινδύνου, πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποια μορφή διαδικασία, κάποια μορφή προφύλαξη. Εδώ σα τα γράφω όπω είναι γραμμένα αυτά. Νότα 3, νότα είναι προφυλάξει. Χαμηλού μόνο εκβάσει και στο πρόσφυγε χειαστό, εμεί όταν είχαμε πυλάκι να δίνουμε 3 εβδομάδε χημειοπροφύλαξη. Με ασχολείται. Ναι, αυτό με low molecular heparin. Αυτό όσον αφορά το θέμα της τρομοπροφύλαξης. Αν έχουμε χρόνο, μπορώ να σας πω και κάτι για ένα άλλο κεφάλαιο που το έχω, που σχετίζεται πάλι με το γόνατο. Αν είναι πρόβλημα, σαματολάκι. Ο καθηγητής μας τι θέλει. Θα το πούμε. Πολύ ωραία. Θα σας μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο που μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι my baby για πάρα πολλά χρόνια. Που αφορά τον τέρατο επιβροτηδικού στην αναθεώρηση της ολικής αρθροσκής του γόνατος. Άμα δείτε λοιπόν αυτή την εικόνα, είναι μια ενδιαφέρουσα εικόνα, βλέπει κανείς μια χαλαρωμένη αρθροσκή, λέει, α, τι ωραία, θα πάω, θα την φτιάξω, θα βάλω ίσως και μια αρθρούμενη επιφάνεια, θα φτιάξω μια τέλεια revision. Όμως δείτε αυτό το πόδι, θα πρέπει να στήσετε πολύ πολύ σοβαρά, θα πρέπει να το χειρουργήσετε και πώς το χειρουργήσετε αυτό εδώ το. Επομένως, η εκγραφία δεν λέει τίποτα μπροστά στο πραγματικό πρόβλημα του ασθενούς. Είναι κρίσιμα στοιχεία, είναι η επιλογή της τομής του δέρματος, τι προσπέλαση θα κάνετε και πώς θα βγάλετε τα υλικά. Και χωρίς βέβαια να βγάζετε υλικά, να μην μείνει καθόλου κόκαλο πίσω, το οποίο δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι στο γόνατό μας η σφαίρα του αίματος είναι αναστομωτική. Αρχίζει από το μέσα μέρος και πάει προς τα έξω, όπως το ξέρετε πολύ καλά ο καθηγητής μας. Και βέβαια τα αγγεία είναι πάνω από την εντοβάθμια περιτονία. Και όταν υπάρχουν τομές, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι. Με συγχωρείτε, ουλές, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτές οι ουλές είναι μεγάλος συμβιβασμός των αγγείων της περιοχής. Το βασκουλάρτη είναι πολύ επηρεασμένο. Και αν κανείς δεν το ανταλληφθεί αυτό, τότε θα οδηγηθεί σε σοβαρά προβλήματα του δέρματος. Όπως αυτό που βλέπετε εδώ, όπου έγινε αυτή η εγχείρηση, το famous Elsewhere Hospital, και έγινε αυτό που βλέπετε. Είναι αυτό. Αντιλαμβάνεστε τη συνέβη και θα σας δείξω στη συνέχεια, όταν ήρθε σε μένα. Αυτό λοιπόν είναι το σκήνι. Σύζω λοιπόν πολύ σπουδαίο. Πρέπει να πάτε να χρησιμοποιήσετε
αν υπάρχει μέση τομή, midline, να πάτε στο midline. Αλλά οπωσδήποτε, αν υπάρχουν πολλές τομές, πρέπει να πάτε πιο έξω από την πιο έξω τομή. Γιατί μόνο έτσι μπορείτε να προστατεύσετε το δέρμα σας. Και βέβαια, εάν κάνετε transverse incisions, τότε θα πάτε σε 90 μίλες για να μπορέσετε να γλιτώσετε. Πρέπει να αφήνετε οπωσδήποτε skinny bridges, να αφήνετε με μεγάλη απόσταση τα bridges μεταξύ στα πτώματά σας. Δεν πρέπει να σκαλίζετε το δέρμα, πρέπει να κόψετε και να πάτε πάνω στο κόκκαλο και να μεταπίσετε τα πάντα. Άμα αρχίσετε και να βρείτε τις στιγάδες του δέρματος, τότε δεν έχουμε τίποτα. Και πάντα δεν κάνουμε πολύ μεγάλα flaps, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι ένα μεγάλο flap, ιδιαίτερα όταν έχει πολλές σουλές, είναι non-viable. Κάτω λοιπόν, with care. Βλέπετε λοιπόν ότι αν κάνετε ένα intermedial flap, αυτό που είπαμε, γιατί σας είπα είναι μια σημαντική κυκλοφορία, αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνδυνο. Δεν πρέπει να ξεγελέτε τον εαυτό σας λέγοντας ότι θα περάσει, θα κλείσει, είναι λίγο φουσκαλιασμένο, δεν πειράζει, δεν πάει, πρέπει γρήγορα να κάνεις δράση. Πρέπει να ξέρετε ότι εκεί δεν υπάρχουν να κάνετε skin grafts και να πάτε καλύψετε με κάτι από πάνω, δεν υπάρχει αυτό το απλό πράγμα. Και υπάρχει μόνο ένα πράγμα, να κάνετε ένα flap στο τμήμα. Σε αυτό λοιπόν, το βλέπω που νεκρώθηκε, δεν υπάρχει τίποτα να κάνει κανείς. Προσπαθούσε ο άνθρωπος να του βάλει διάφορα, δεν γίνεται αυτό. Αυτή είναι η επέμβαση που βλέπετε, να πάει κανείς, να πάρει στο τμήμα, να τον γυρίσει, να φτιάξει και να κλείσει το τραύμα. Αλλιώς δεν οδηγείται πουθενά. Τώρα, όσον αφορά την ενδοβάθη προσπέλαση, πρέπει να πάμε, όπως σας είπα και πάλι, από το μύτηρα πάνω πατέλα. Ή λάτερα να έχετε πολλές σουλές. Πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ να προστατεύσετε τα αγγεία που πάνε στην επικοινωνία, γιατί αν δεν τα προστατεύσετε, θα κάνει με τα γερές, θα κάνει ένα κάταγμα η επικοινωνία, θα κάνει νέκρωση και στη συνέχεια σπάσει. Πρέπει να βγάλετε τους ιστούς, τους ουλωτικούς που υπάρχουν γύρω-γύρω, να κάνετε μεγάλο release του γόνατος για να έχετε μετακάμψη ή έκθεση, δεν ξέρω αν θα έχετε τίποτα. Και βέβαια να αναγνωρίσετε με μεγάλη προσοχή τον τέλο του επικοινωνιακού, ο οποίο όταν έχει κάνει κανείς δύο ή τρεις division, δεν αναγνωρίζεται εύκολα. Δεν υπάρχει σχεδόν. Είναι ενωμένος με όλα μαζί. Το πατέρα reversal να γυρίσει την επικοινωνιακή όπως γυρίζουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν είναι και ασφαλές. Και καμιά φορά που βάζουμε ένα καρφί δίθεν να καρδίξουμε που είναι τέλος, είναι μόνο για να δείξουμε. Δεν συγκρατεί αυτό. Και αν συμβεί, ξέρετε ότι είναι μια πολύ καταστροφική επιπλοκή αυτή η απόσπαση. Εγώ δεν κάνω ποτέ αυτό το VY που δείχνω εδώ πέρα. Εμένα, αν συμβεί ένα ασθενής μου και έχει πρόβλημα και δεν μπορώ να εξαρθρώσω, δηλαδή, θα σας πω τι κάνω στη συνέχεια. Τώρα, αν έχετε την ατυχία και φύγει ο σύνδεσμος, θα ξέρετε ότι το γόνατο αυτό δεν δουλέψει ποτέ. Όσα περιστατικά έχω δει, είδα και προχθές ένα για δικαστική χρήση, που βάζουν διάφορα συνθετικούς επιγνωτηρικούς κλπ. Να ξέρετε ότι σχεδόν κανένα από αυτά δεν επιτυγχάνει. Πρέπει να είναι η εξαίρεση να επιτυγχάνει. Καλό είναι λοιπόν να μην χάσουμε τον επιγνωτηρικό μας της εγχειρήσεως. Και το ξαναλέω, όλα τα άλλα γράφτα δεν έχω δει σχεδόν κανένα να πήγε καλά. Και αν κανένα δεν απερίφθη, να ξέρετε, είχε μια κάποια έκταση, καμία ισχυρή έκταση δεν είχε. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ και να εφαρμόζουμε πάντα προσπελάσεις που να μας επιτρέπουν να δούμε καλά. Αυτές οι θεωρίες που πότε πες δεν ισχύουν στην Ιβίζο. Το Ιβίζο θέλει να είσαι πολύ καλά, η στή σου να μην είναι σφιχτή, να μην είναι τραυμένη και να πας να κάνεις το leg to sleep που είναι πιο ωραίο κατ' εμέ που υπάρχει για να τη κινητικότητα στην πλατεία, που το κάνουμε μεγάλη ευκαιρία. Πάμε ψηλά στο τέλο, στο έξω, το κόβουμε και το ράβουμε κανονικά και κινητοποιούμε ψωμικά. Το βέβαιο, άπησε προηγουμένω στο έξω, δεν μου αρέσει καθόλου, το είχα πει ποτέ, ούτε θέλω να το ξαναδώ. Και βέβαια η οσοδομία του πνημίου εκδοτώματο είναι δύσκολη, αλλά αν την πετύχετε, είναι καλή και την ευκολύνει. Το σνίπ λοιπόν, από έσω προ τα έξω, κόβουμε 45 μίλια στον τέλοντα, αναγνωρούμε, κάνουμε την εγχείρησή μα, τελειώνουμε με όλα αυτά. Τον ράβουμε και λειτουργεί το γόνατο σαν να μην έχει κοπεί. Είναι εξαιρετική προσπέλαση. Και αυτή η άλλη επέμβαση που είναι ενδιαφέρουσα, σας δείχνω εδώ πώς κάνετε, βλέπετε πώς είναι ο τέλος, δεν τον αναγνωρίζετε σχεδόν, αλλά αυτό είναι το σνίπ, πάτε λοξά, σαν τα πίντε μέσα πάνω, κόβετε αυτό μέσα, έχετε μεγάλη κινητικότητα στην κρατήδα σας. Σε αυτό σας είπα, δεν θέλω καν να το συζητήσω, το θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου καλό το VY, το ορισμένο το περιγράφω, έχει πάντα lag, δεν είναι καλό. Εγώ τρομάζω να κόψω έναν τένοντα και να τον ξαναράψω πάλι με τένοντα δίπλα-δίπλα
σε εγκάζει. Κατά μήκο δεν με απασχολεί να γράψω, δεν ρωτάμε κατά μήκο. Αλλά να το κόψω να το γράψω εκεί, πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου. Και δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Δεν μου το κάνετε ποτέ. Θα σα το δείξω σχηματικά εδώ. Και αυτό που είναι εξαιρετικό στην Ελλάδα, αυτό έχουν κάνει αρκετοί καλοί μου συνάδελφοι. Μεθόνου και ο αγαπημένο μου Γιάννη Ομίχο, ο καημένο ο ύμνητο, ο οποίο ήταν πολύ έτσι, ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πρέπει να γίνει αυτό το, μια επιμήκυση στην ιστοτομία του γιουτώματος, να είναι 8 έως 10 εκατοστά, να μην το ξεκολλήσετε από τα μαλακά μωρία που υπάρχουν γύρω-γύρω, να μην κάνετε μεγάλες αποκολλήσεις όσον αφορά το υπόλοιπο οστήλ που μένει πάνω στο οποίο θα καθυλώσετε την ιστοτομία σας. Και βέβαια, αν αυτό το κάνετε και έχετε επαρκές μήκος και καλή αιμάτωση, θα πετύχετε και μια πολύ καλή ένωση. Είναι πολύ εξαιρετικό. Βοηθάει πρώτα απ' όλα να κάνετε την εγχείρησή σας. Βοηθάει να βγάλετε τελικά από την κοινή που καμιά φορά είναι δύσκολο. Και πρέπει, σας είπα και πάλι, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά. Αν γίνει προσεκτικά, πάει πολύ καλά. Βλέπετε εδώ λοιπόν πώς χρησιμοποιήθηκε το πράγμα. Πώς χρησιμοποίησε αυτή την ιστοτομία. Έβαλε τα υλικά που υπήρχαν μέσα στο κόκαλο. Μπορείς να βάλεις μετά τα στέλματά σου που χρειάζονται. Ίσο από το στέμ της προθέσεώς σου, πάρα πολύ καλά, να θες τις ρεμετάς σου, να το βάλεις, να τις μετάρεις, να το βλέπεις πολύ καλά, να το κλείσεις, να το κλείσεις με εξαιρετικό τρόπο αυτό. Βλέπετε πώς καλά με τα σύρματα έχει κλείσει αυτό. Βλέπετε τα μαλακά μόρια πώς είναι τακτοποιημένα να δούμε. Και τέλος πάντων, να έχεις αυτή την εκλογική εικόνα που πάντα ελπίζουμε ότι αυτό, ας πούμε, είναι καλό ακτινολογικό αποτέλεσμα. Πάντα ελπίζουμε ότι θα κολλήσουν οι οστεοτομίες μας. Αλλά αν κολλήσουν, αυτό δεν είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα. Θα διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια. Αυτή είναι ο Gerald Ecker, την έλεγε του, στο Anderson Clinic, που έλεγε πάντα να γίνεται αυτή η τομή του επικονδύλου. Εγώ δεν την έχω κάνει ποτέ αυτή. Μου την έχει δείξει όμως ο ίδιος, να σας πω την αλήθεια, πώς την έκανε. Περάματα. Δεν είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Εγώ μου αρέσει όταν κάνω μια revision να έχω επαρκή όραση. Επαρκή όραση. Τίποτα άλλο. Πώς βγάζουμε τελικά τώρα εξειδικευμένο, δεν χρειάζεται να σας πάω το χρόνο με αυτό. Πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, να έχουμε οστεοτόμους πολύ καλούς που να κόβουν, να έχουμε slap hammers, όχι σφυλιά που πάμε από κάτω, σφυλιά που τραβάνε κατά τον άξονα που τοποθετημένα τα υλικά, να έχουμε διάφορες μικρές άζες λεπτομέρειες, ένα ζύλι ισό που είναι πολύ χρήσιμο για να αφαιρέσουμε το μυριαίο τμήμα της ζωικής γόνατος. Και αν το κάνετε αυτό καλά και κάνετε τις μέντες σας με μεγάλη επιμέρεια, γιατί τα πιο πολλά γόνατα έχουν τις μέντες σήμερα, δεν υπάρχει. Τότε μπορούμε να πετύχουμε μια καλή, μια ικανοποιητική αφαίρεση της κνήμης. Στο μυρία ισχύει το ίδιο, πάντα αρχίζουμε την περιφέρεια, ποτέ δεν τραβάει, ποτέ δεν χτυπάμε, ποτέ δεν κάνουμε λίβερη, ποτέ βάζουμε ένα μέσα οστεοτόμα και να το σπρώξουμε, γιατί αντί να βγει το μέταλλο, θα σπάσει το στούλ πάνω που στηριζόμαστε. Και αν τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχει και αυτό το τελευταίο που λέει Live Stable Cement in Place. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι το λεγόμενο σημαίνει σημαίνει σήμερα θεωρείται ότι είναι μια καλή. Μια καλή μεσά, αν έχετε μια άσυπτη χαλάρωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική. Βλέπετε πώς σιγά σιγά ξεκολλάει κανείς από την περιφέρεια πάντοτε αυτό. Ποτέ delivering, τα slap hammers που σας πέρασαν από λίγο. Ο ίδιος ήγηκε για την μνήμη, πάλι ποτέ delivering, ποτέ χτυπήματα, ποτέ μεγάλα πράγματα. Εμείς εδώ δεν έχουμε δυστυχώς μηχάνημα για να κόβουμε το κύλο, αν χρειαστεί καμιά φορά. Ένα μάιντας δεν έχουμε σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία. Και κάνουμε την ιστοδομία του προφαντέρου και του ηλιοκριτώματος. Θα σας δείχνω λοιπόν τα διαδοχικά στάδια που σιγά σιγά αυτό που θα μείνει να είναι μια επαρκής ποσότητα στο οστούλο για να μπορείτε να ξαναβάλετε μια πρόθεση. Γιατί αλλιώς δεν θα κάνει τίποτα. Εδώ βλέπετε έχει βγει κάποιο κόκαλο, αλλά τέλος πάντων όχι καταστροφικά. Οι επικρατήτες στην Ελλάδα, αυτό είναι ακαδημαϊκό όπως σας δείχνω. Οι επικρατήτες στην Ελλάδα δεν αλλάζουμε συνήθως. Επομένως δεν έχουμε και τίποτα να κάνουμε στο revision. Αν όμως έχετε. Μπορείτε να κόψετε το πολυεθυλένιο, αν δεν είναι μεταλλικό. Metal back πρέπει να είναι ποτέ δηλαδή, αλλά δεν πρέπει να είναι ποτέ metal back. Αλλά αν είναι, πρέπει να βγάλετε το πολυεθυλένιο όλο να φύγει. Αυτό τώρα είναι πολύ δύσκολο. Αν έχετε στέμ μεγάλα, όλοι έχουμε περάσει από αυτό, τις παλιές, κάνεις link κτλ. Άμα τύχει αυτό, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει μεγάλες επιπλοκές, πρέπει να εξηγήσω στον ασθενή. Θέλει μεγάλα cortical windows και υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές. Ας πούμε, αυτή εδώ είναι μια γυναίκα που έκανα πριν από λίγα χρόνια. Ήταν ένα κάταγμα πλατό αυτό. Έχει μεγάλη ιστορία αυτή η γυναίκα. Είχε ένα κάταγμα πλατό, το οποίο πέρασε από πολλά στάδια.
Ο χειρουργός είχε βάλει πλάκες πολλές, είχε νεκρωθεί όλο το κόκαλο, είχε φύγει το πλημμύο κύρτωμα, δεν είχε καθόλου επειδή μοριασμό. Πήγε στη γυναίκα αυτή, έκανε αυτή την revision που βλέπετε, με τρομακτικά μεγάλη δυσκολία, που ήταν καλό αποτέλεσμα. Βέβαια τώρα, λίγα χρόνια μετά, λόγω των Μακρόν στελεών που έχει, ο Μακρόν στελεός έχει το μειονέκτημα, όπως ξέρετε, να μην μπορείς να βάζεις σημέντο μάντελ γύρω-γύρω-γύρω, διότι σε κάποια σημεία ακουμπάει στο κόκαλο. Και λοιπόν, ακουμπάει στο κόκαλο και επειδή έχει μεγάλους, έχει κάποια κίνηση, μια μικροκίνηση στην περιοχή της δρόσεως, γίνεται μεγαλύτερη στο τύπο του STEM. Και τώρα έχει αρχίσει να κάνει μια μικρή οστεόλυση που την έχω πλέον για ρίβιζο πάλι αυτή. Άλλο έχουν πάει 15 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο θέματα που ανέπτυξε, Βασίλη. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να σε ρωτήσω και να προσθέσω για το θέμα της θρομβοπροφύλαξης. Συνήθιζα στις αρθροσκοπήσεις που έκανα αρκετές να μην δίνω θρομβοπροφύλαξη, ούτε καν όταν έκανα αποκατάσταση πρόσθετου χιαστού. Η αλήθεια είναι ότι είχα, θα έλεγα, πολύ περιορισμένα περιστατικά, αλλά είχα 2-3 περιστατικά όπου είχα πνευμονική εμβολή. Εδώ και 20 χρόνια, 15 χρόνια 20, σε οποιαδήποτε αρθροσκόπηση κάνω, ίσως και σε οποιοδήποτε χειρουργείο, από τότε που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτό το χαμηλού μοριακού βάρους υπαρήνη, κατά κανόνα δίνω. Στις απλές αρθροσκοπήσεις που κρατάνε περίπου μισή ώρα, για 10 μέρες, αν και κινητοποιούνται γρήγορα, και στις αρθροσκοπήσεις όπου αντιμετωπίζω είτε κατάγματα είτε συνδεσμικές βλάβες, χιαστό και τα λοιπά, χιαστούς, δίνω για 3 εβδομάδες. Το έχω δηλαδή ρουτίνα. Και λίγο πολύ εκπλήσωμαι και γι' αυτό σε ρωτάω ότι η Αμερικανική Ακαδημία Ορθοπαιδικών συζητάει, είναι αρνητική στην θρομβοπροφύλαξη. Πάντα όπως είστε στην Αμερική, υπάρχει λάκκι μου. Καταρχήν, εγώ για να συμφωνήσουμε και να θέλω εγώ να το ξεχάσω, έχω την Καταρίνα που δίνει σε όλους τους γράφει 10 μέρες τις απλές αρθροσκοπήσεις και 3 εβδομάδες όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι, πώς το πω, είναι νόμος απαράβατος. Όπως είστε στην Αμερική, υπάρχει μια μεγάλη δυσφορία ακόμα και στις αρθροσκοπήσεις του ισχύου και του γόνατος να μην δίνουν μικρού μοριακού βάρους σε περίπτωση, να δίνουν ασπιρίνη. Έχουν αυτή την φοβία, στην πούμε, των πιθανών αιμορραγιών. Και στηριζόμενοι σε αυτό, βέβαια είναι. Χρησιμοποιούν όμως. Εμείς στο Bristol για πολλά χρόνια δεν είμαι παλιοί. Χρησιμοποιούσαμε boots στους στενείς και πρώην κινητοποίηση. Παρά τα αυτά, όπως σου έλεξε και πάλι, υπάρχει μια διεθνή συζήτηση ότι πρέπει να δίνουμε για το φόβο του litigation. Μπορεί σε 300.000 περιστατικά, 5 πνευματικές εμβολίες να μην είναι αξιόλογες και να μην είναι τίποτα σπουδαίο. Αλλά σε αυτό που δείχνει πολύ σοβαρό. Εγώ είμαι τη γραμμή σου απολύτως, το δήλωσε όλος και θυμούμαι τους φίλους μου στην Αυστραλία που μιλώ και τώρα, που ακόμα και σε ένα γύψο που βάζουν για κάτωμα πυχιοκαρδική, του δίνουν θρομβοπροφύλαξη. Ένα απλό γύψο για ένα απλό κόλλης κάτωμα που βάλανε ένα γύψο. Θεωρώ λοιπόν ότι είσαι στη σωστή γραμμή, διότι δεν θέλουμε συγκινήσεις και δεν ξέρουν ποιος θα ασθενεί που θα δείχνει το πρόβλημα. Αλλά από τα finance τη υγεία των εταιρεών θα πούνε ότι αυτό δεν είναι cost effective, αλλά αυτό είναι άλλο. Ναι, καθηγητά. Να συγχαρώ για το παρέδειξε από το κύριο θέμα των αθλητικών κακώσεων. Αν με επιτρέπετε να πω σαν παρατήρηση ότι δυστυχώς αυτό το θέμα της πλευρικής θρόμβωσης πνευμονικής εμβολής εξαρτάται από το πόσο πολύ το ψάχνει κανείς. Δηλαδή, αν περιμένουμε να κάνει πνευμονική εμβολή με πολύ βαριά συμπτώματα και ίσως και να καταλήξει, θα έχουμε μικρό νούμερο. Εάν ο έλεγχος
γίνεται πιο συστηματικά και τώρα πια με τις αξιωματικές αγγειογραφίες που είναι σε καθημερινή χρήση, διαγνώσουμε πολύ πολύ πιο συχνά πνευμονικές εμβολίες. Το θέμα είναι τι θα κάνει κανείς με αυτά. Το άλλο όσον αφορά, και θα συμφωνήσω και εγώ με την τακτική σας, είναι ότι στον τόπο μας τουλάχιστον έχουμε ένα ποσοστό κληρονομικής τρομοφυλίας για το delay, παραδείγματι, που ξεπερνά το 15%. Δεν είναι όμως λιγότερο όλοι. Περισσότεροι από αυτούς έχουν ετεροζυγωτία. Παρ' όλα αυτά, ένας εύκολος τρόπος να διαλέξουμε λίγο είναι να ρωτήσουν αν στην οικογένεια έχουν περιστατικά με θρομπώσεις ή έχουν ακούσει τη λέξη τρόμος στην οικογένεια. Και αν υπάρχει αυτό, τότε με πολύ πιο έτσι επιθετικό τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της συστατικής τρόμπης. Νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και για τους, και για την ακρόαση. Οπότε σας χαιρετούμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα έχουμε ένα καινούριο θέμα.